Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο τον προπονητή του Καραβά, τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επιτέλους αρχίσανε οι προπονήσεις, έτσι. Βγήκε μια πρώτη απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις, δεύτερη απόφαση να σταματήσουν και μια τρίτη απόφαση να αρχίσουν οι προπονήσεις. Ισχύει αυτό που λέτε. Από την αρχή είχαμε πει όμως και με τα παιδιά και με τους διοίκηση, ξέραμε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ότι μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα λόγω των κρουσμάτων, την αύξηση, τη μείωση, ανάλογα περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Το ευχάριστο από όλα αυτά είναι ότι άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Έχουμε μπει στο ρυθμό προπονήσεων τις τελευταίες μέρες και θεωρούμε ότι με βάση τα λεγόμενα ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα, αν όχι την άλλη εβδομάδα, πιο μετά. Έχει υποθεί για 4 Απριλίου. Ναι, εντάξει, έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν είναι επίσημο ακόμα, αλλά αν όχι στις 4 στις 11, λογικά θα ξεκινήσει. Είναι ελπίζω όμως να ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται για όλους μας. Είναι επαρκές το χρονικό αυτό διάστημα, coach, για να προετοιμαστεί μια ομάδα μετά από τόση αγωνιστική απραξία? Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ρεαλιστές και να μιλάμε ειλικρινά, ότι δεν είναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας, γιατί αν πούμε ότι θέλουμε τον κατάλληλο χρόνο να προετοιμαστούμε, στο τέλος δεν θα μείνει χρόνος για να γίνει το πρωτάθλημα. Άρα πρέπει όλες οι ομάδες να προετοιμαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα δεν θα είναι καμία ομάδα έτοιμη, αλλά είμαστε όλοι από την ίδια φετερία. Άρα δεν μπορώ να πω ότι κάποια ομάδα έχει πλεονέκτημα. Θεωρώ ότι όλοι θα είμαστε στο ίδιο καζάνι. Ουσιαστικά από το μηδέν. Μπράβο, και καμία ομάδα έτοιμη. Πιστεύω αυτοί που θα είναι λίγο καλύτερα προετοιμασμένοι, ίσως να είναι και σε καλύτερη μοίρα. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, coach? Ναι, δικιά μας ομάδα είναι καθημερινές προπονήσεις. Δεν έχω στο πλάνο μου να κάνω κάποιο ρεπό όλο αυτό το διάστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε χρόνο για να όλοι οι παίκτες είναι στις προπονήσεις? Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα? Όχι, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε αυτό, είμαστε καλά. Δεν έχουμε προβλήματα τραυματισμών. Η διοίκηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε και να έρθουν κάποια παιδιά και να ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Σε αυτή την περίοδο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ομάδα με κάποια παιδιά από το τοπικό, γιατί το τοπικό ίσως δεν ξεκινήσει, άρα κάποιοι παίχτες από το τοπικό ίσως μας βοηθήσουν και να δώσουν κάποιες λύσεις στην ομάδα. Η διοίκηση έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, θα συνεχίσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ελπίζω ότι η ομάδα θα ενισχυθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να βγάλει πέρα σε αυτή την προσπάθεια μέχρι το τέλος. Πόσες προσθήκες θα γίνουν, coach? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε βάλει σαν στόχο κάποιον αριθμό συγκεκριμένο. Έχουμε κάποιες θέσεις που η ομάδα πονάει. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα και με κάποιους μικρούς ώστε να υπάρχει και το αύριο. Να μην σταθούμε μόνο να βγει η χρονιά φέτος, να πάρουμε κάποια παιδιά που θα είναι έτοιμα και σε καλές ηλικίες και για την επόμενη μέρα. Και θεωρώ ότι επειδή είχαμε και παιδιά που φύγαν, είχαμε και απουσίες κάποια παιδιά από την Βόρεια Ελλάδα τα οποία δεν μπόρεσαν να έρθουν. Άρα θα πρέπει να είμαστε και σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα επαρκής για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Μέχρι στιγμής έχει γίνει κάποια προσθήκη? Ναι. Είναι ο Λουίς Μπεσού. Ο Λουίς Μπεσού, ο Θοδωρής ο Μελάς είναι δύο παιδιά που, όπως και ο Μπιλίμπαση, ο Μισελ, οι οποίοι είναι παιδιά που προπονούνται τις τελευταίες μέρες για μεγάλο διάστημα μαζί μας και είμαστε θετικοί στο να είναι στην ομάδα μας. Τα διαδικαστικά με τη διοίκηση ακόμα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε και εκεί αίσιο τέλος. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι συμφωνήσαμε με ένα παιδί τον Τζιόλα, τον Γιώργο, ο οποίος είναι σε μια θέση η οποία πραγματικά θέλουμε βοήθεια. Σε ποια θέση αγωνίζεται? Αγωνίζεται σαν κεντρικός αμυντικός και είναι πραγματικά μια θέση που είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Σε ποια ομάδα? Τον πήραμε από την ομάδα του Άταλου Νέας Φιλαδέλφειας που έπαιζε στο τοπικό. Όπως και είμαστε κοντά σε συμφωνία με κάποια άλλα παιδιά που ακόμα όμως δεν είναι οριστικό και έτσι δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Coach, θα είναι έτοιμος ο Καραβάς στην επανέναρξη του πρωταθλήματος? Η αλήθεια είναι, και το είπα και δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, δεν θα είναι έτοιμος. Δεν μπορεί να είναι έτοιμος. Αν πω ότι είναι έτοιμος, θα κοροϊδεύω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Όχι τους φιλάθλους της ομάδας ή τη διοίκηση ή οποιονδήποτε άλλο, θα κοροϊδεύω πρώτα τον εαυτό μου. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτοιμος 100% δεν μπορεί να είναι. Δεν γίνεται να είναι. Δεν είναι εφικτό να γίνει. Πάντως όλοι οι παίκτες, εγώ είδα στην προπόνηση, ήταν όλοι οι παίκτες στο γήπεδο. Εννοείται και από αριθμό είμαστε καλά και από προσέλευση είναι καλά, δεν έχουμε απουσίες, δεν έχουμε παιδιά
που να απέχουν από την προπόνηση, αλλά δεν είναι ο χρόνος αρκετός. Δεν είναι ότι δεν είμαστε άτομα. Ο χρόνος για να προετοιμαστεί η ομάδα και να είναι έτοιμη σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει ίσως σε 10 μέρες, ίσως δεν είναι ακόμα αυτός που πρέπει. Κότς, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team. Βεβαίως, συνεργάτες μου είναι ο Γιώργος ο Ζαχαράτος, ο Γιώργος ο Πράπας και ο Κώστας ο Ράπτης. Συν τον Μάκη, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Ωραία. Ο Καραβάς είναι στον 8ο όμιλο και στις 4 αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε μία νίκη με το Κερατσίνι, μία ισοπαλία με τη Θήλα Ραφίνας και 2 ήττες από τον Αστέρα Βάρης και από την Μικρασιατική. Πώς κρίνεις την πορεία στις 4 πρώτες αγωνιστικές, ως νεοφώτιστη που είστε στη ΓΑΜΑ Εθνική? Η συγκομιδή θα έλεγα ότι δεν είναι αυτή που βάσει εικόνας μας αρμόζει, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και απογοητευτικό το 4 βαθμοί μέσα σε 4 παιχνίδια, αλλά δεν είναι και ενθαρρυντικό. Είναι μια ισορροπημένη κατάσταση. Πιστεύω ότι έχουμε 4 βαθμούς, έχουμε παιχνίδια που είναι με αντιπάλους που είναι στα δικό μας επίπεδο, είναι με τους δικούς μας στόχους, με ίδιους στόχους με εμάς, και θεωρώ ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δικιά μας ομάδα για το αν θα καταφέρουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Είναι πρωτάθλημα ενός γύρου, άρα θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και θα τελειώσει. Βάσει του προγράμματος, coach, τα εναπομείνοντα παιχνίδια μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου, πιστεύεις ότι και με το ρόστερ βέβαια, ότι ο Καραβάς θα πραγματοποιήσει? Και βέβαια το πιστεύω, αν δεν το πιστεύω δεν θα ήμουν εδώ. Το πιστεύω και 100% το πιστεύω. Και το είπα και πριν ότι τα παιχνίδια που έχουμε είναι με ομάδες που είναι με τους ίδιους στόχους με εμάς. Άρα είναι εφικτό. Είναι εφικτό και είναι στο χέρι μας. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, coach, για τη συνεργασία σου στον αθλητικό ομίλο Καραβά? Εννοείται ότι αυτή την κίνηση να έρθω σε αυτή την ομάδα, γιατί εγώ δεν είμαι από Αθήνα, για να φύγω από το σπίτι μου για να έρθω εδώ, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι της διοίκησης, ο τρόπος που με προσέγγισαν και το πλάνο που έχουν, το όραμα που έχουν για αυτή την ομάδα, η αγάπη που έχουν για αυτή την ομάδα, όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο, γιατί σε αυτή την κατηγορία που είμαστε και επειδή οι απολαβές και τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι μεγάλα, είναι οι άνθρωποι πώς θα σε προσεγγίσουν, ο τρόπος που θα σου δείξουν ότι ενδιαφέρονται και αγαπάνε την ομάδα, και αυτός ήταν ένας λόγος, και έτσι δεν μπορώ παρά μόνο να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τον κύριο Ιωσήφ τον Ρούσο, τον κύριο Χρήστο Σκανδάλη και τον κύριο Βασίλη Σκανδάλη, που είναι οι τρεις άνθρωποι που είμαι πάρα πάρα πολύ κοντά, είμαι συνεχώς μαζί τους, χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί, εκτός από αυτούς τους τρεις, δεν υπάρχουν και άλλα άτομα γύρω τους που βοηθάνε πάρα πολύ ώστε ο Καραβάς να είναι σε αυτή την κατηγορία, να προσπαθήσει να γίνει μια ομάδα που θα παραμείνει στην κατηγορία και θα κάνει έτσι τη δικιά της πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα. Κώστα, να μου αναφέρεις πού αλλού έχεις υπάρξει, από ποια ήταν η πρώτη σου ομάδα ως προπονητής? Εγώ ξεκίνησα σαν προπονητής την προπονητική μου στα αεροδρομία στον Αστέρα Τρίπολης, όπου εκεί έμεινα για 3 χρόνια. 4 χρόνια μάλλον, γιατί ένα χρόνο ήμουνα μόνο στον Αστέρα, αλλά τα επόμενα 3, κάνοντας μια συνεργασία ο Αστέρας με τον Παναρκαδικό, που ήταν μια ομάδα της πόλης ΓΑΜΑ Εθνική, πήγα εκεί σαν προπονητής, γιατί εκεί είχαμε την επιτήρηση των μικρών παιδιών της ΚΑΠΑ 20 του Αστέρα, ερχόντουσαν στη ΓΑΜΑ Εθνική ώστε να ψήνονται, να πω έτσι λαϊκά, στην κατηγορία αυτή, και εγώ είχα επιλεχθεί σαν προπονητής εκεί, όπου έμεινα 3 χρόνια στον Παναρκαδικό. Μετά από 3 χρόνια στον Παναρκαδικό, η επόμενη μου ομάδα ήταν ο Παναργιακός, όπου έμεινα σχεδόν ένα χρόνο, και τώρα η επόμενη ομάδα μου είναι ο Καραβάς φέτος, και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε μια καλή πορεία. Και coach, πώς ήταν για σένα όλο αυτό το χρονικό διάστημα για έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, έναν άνθρωπο του αθλητισμού, που είχε συνηθίσει να είσαι στο γήπεδο, στην προπόνηση? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διαφορά με έναν άλλο, με κάποιον άλλο άνθρωπο που είχε μια άλλη δουλειά. Όπως και εγώ, όπως και άλλοι άνθρωποι, έτσι και εγώ, δεν ήμουν στη δουλειά μου καθημερινά, άρα μου έλειπε. Είχαμε εγκλωβιστεί όλοι στα σπίτια μας, με λίγο να βγούμε μια βόλτα έξω. Σίγουρα δεν ήταν το ότι πιο ευχάριστο, δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι έγινε. Κάναμε υπομονή ώστε να έρθει αυτή η στιγμή που είμαστε πάλι στις δουλειές μας. Ωραία.
τι να περιμένουμε από τον αθλητικό όμιλο Καραβά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, coach. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε όλοι και υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να γίνει, να δούμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική 100%. Όπου πηγαίνει θα παλεύει για να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Να διεκδικήσει το αποτέλεσμα όμως με ωραίο τρόπο, με σωστές συνθήκες και να προσπαθήσει να παραμείνει στην κατηγορία ώστε να είναι μια ομάδα που θα κάνει τη δικιά της πορεία και στη συνέχεια στα εθνικά πρωταθλήματα. Εγώ θέλω να μπουν οι βάσεις, να μπορέσω να είμαι αυτός που θα βοηθήσω να μπουν οι βάσεις ώστε να υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δεν είναι ο στόχος μου το να καταφέρουμε κάτι φέτος και να μην υπάρχει αύριο. Θέλω να είμαι αυτός που θα μπορέσει μαζί με τους συνεργάτες μου, συν τη διοίκηση, να φτιάξουμε τον Καραβά μια ομάδα να μπει ένα γερό οικοδόμημα για να έχει και συνέχεια. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Καραβά Γιώργου Αντωνόπουλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι περάσαμε δύσκολες μέρες όλο αυτό το διάστημα. Είδαμε πόσο μας έλειψε όλους το ποδόσφαιρο με τα γεγονότα που έγιναν και με τον κορονοϊό όλο αυτό το διάστημα. Αυτό που θέλω να πω είναι να μπορέσουμε όλοι να αγαπήσουμε αυτό το άθλημα, να ξεφύγουμε από πράγματα που δεν αρμόζουν στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο και να το ευχαριστηθούμε όλοι περισσότερο και να το χαρούμε όλοι περισσότερο. Να πούμε ότι το ρόστερ του Καραβά είναι ένα πάντρεμα έμπειρων με νεαρών παικτών. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Έμπειρων με τον αρχηγό, τον Παναγιώτη Ατματζίδη. Υπάρχουν παιδιά έμπειρα στην ομάδα τα οποία ξέρουν την κατηγορία και ήταν ένας πρωταρχικός μας στόχος αυτά τα παιδιά, επειδή είμαστε από την αρχή μαζί, να παραμείνουν και τώρα στην ομάδα. Συν αυτό που είπατε, το πάντρεμα με νεαρούς, που είναι και στόχος να υπάρχουν νεαροί παίχτες στην ομάδα για την επόμενη μέρα, όπως είπα και πριν, γιατί η ομάδα πρέπει να έχει την επόμενη μέρα. Άρα είμαστε κοντά σε αυτό που θέλουμε.